Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Καλή χρονιά αγαπούλες μου. Με υγεία, αγάπη και χαρά. Μια δημιουργική χρονιά σας εύχομαι. Σε εσάς και στις οικογένειές σας. Τι κάνετε βρε παιδιά? Έχουμε να τα πούμε από πέρυσι. 2020 μπήκε. Τι ωραία χρονιά. Αχ βρε κορίτσια μου και αγόρια μου, ειλικρινά δηλαδή μου λείψατε. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω να συντονιστώ μία με τα πιτσιρίκια. Και όπως καταλαβαίνετε θέλω να έχω την ησυχία μου, να βγαίνει και ένα ωραίο πράγμα προς τα έξω, αλλά να μου αρέσει και εμένα. Παιδιά, τι ωραία που περάσαμε. Ήρεμα οικογενειακά. Πήγαμε και τις βολτούλες μας, όπως είδατε, και στο Instagram. Οπότε, αν δεν με έχετε ακόμα ακολουθήσει, αν θέλετε, αυτό είναι εδώ πέρα το account μου. Υπάρχει και ένα δεύτερο account όσον αφορά τα νύχια. Και η γαϊδούρα τώρα με βλέπεις αυτά τα νύχια και σου λέω εγώ για νύχια. Όμως, παιδιά, έβγαλα μια αλλεργική από ένα υλικό. Οπότε, είπα λίγο να τα βγάλω, να μείνουν λίγο τα νυχάκια μου ήρεμα. Αλλά έχουμε φύγει από το θέμα όμως. Λοιπόν, εύχομαι πολλές αλλαγές και στόχους. Και μία που λέμε τώρα παραλλαγές, όπως βλέπετε στο βίντεο, θα σου δείξω κάποια πραγματάκια τα οποία αγόρασα, γιατί έκανα κάποιες αλλαγές εδώ πέρα στο beauty corner μου. Όπως γνωρίζετε δεν έχω κάποιο δωμάτιο, οπότε να πάρω τα τσιμπρά καλά μου και να πάω. Οπότε έπρεπε να βρω κάτι να το κάνω πάρα πολύ ωραίο και όμορφο χώρο. Έτσι πήρα το σαλόνι μου, πήρα αυτή τη γωνίτσα μου και έτσι την διαμόρφωσα. Κυρίως πήρα αυτή εδώ πέρα την σύνθεση, τη δεύτερη σύνθεση και τη διαμόρφωσα. Όπως δεν ξέρω αν γνωρίζετε, εδώ πέρα ήταν πάρα πολλά καλλυντικά. Δεν μου άρεσε τώρα γιατί μπαίνει κόσμος, βγαίνει κόσμος και γενικά δεν μου αρέσει να εκθέτω πολύ τα πράγματά μου. Έτσι κυρίως ήθελα να συμμαζέψω τη σύνθεση και να υπάρχει μια ισορροπία και κάπου ένα σημάζεμα, ανδρέα, αδερφέ. Ελπίζω λοιπόν να σου αρέσει αυτό το βίντεο, αυτές οι αγορές που έκανα, ίσως να πάρεις και εσύ κάποιες ιδέες, αν θέλεις αυτή την περίοδο να κάνεις κάποιες αλλαγές, πολύ ωραία, όμορφα πραγματάκια, φτηνά και τέλεια. Πάμε να αρχίσουμε. Αρχικά να σας δείξω τη σιρταριέρα που πήρα από το IKEA, είναι η σιρταριέρα Alex, αποτελείται από 9 σιρτάρια, από 5 μικρά και 4 μεγάλα, θα το δείτε και εδώ πέρα στην οθόνη που παίζει. Είναι αυτή, εγώ προτίμησα να πάρω το μεγάλο, έχει και σε πιο μικρό, με λιγότερα ράφια, όμως εμένα με διευκόλυνε αυτό. Λοιπόν, όπως βλέπετε είναι στο χρώμα άσπρο, την έχει και σε μαύρη, αποτελείται από μικρά σιρτάρια, 5 και τα υπόλοιπα είναι μεγάλα. Λοιπόν, μπορώ να σου πω ότι έχει πάρα πολύ βάθος στο σιρτάρι. Παρόλα αυτά εγώ γύρισα και πήρα αυτές τις εδώ τις πυρονοθήκες, όπως βλέπεις, γιατί έχει χωρίσματα και έτσι με διευκόλυνε πάρα πολύ αυτό το πράγμα για να διαχωρίσω τα καλλυντικά μου. Αυτή η συγκεκριμένη η πυρονοθήκη είναι η Ότζα νομίζω, μπορεί να μην το λέω καλά, αλλά θα σας τη βάλω εδώ πέρα στην οθόνη να τη δείτε. Η αλήθεια είναι ότι οι πυρονοθήκες ήταν πιο μεγάλες, όμως εγώ πήρα ένα μεγάλο κομμάτι και το έκοψα και πήρα και κομμάτια από τα πλάγια, να φανταστείτε, ήταν και άλλο τόσο, δηλαδή υπήρχε και ένα τελείωμα, όμως εγώ δεν το ήθελα. Με διευκολύνει πάρα πολύ όπως βλέπετε, γιατί έχουν αυτά εδώ πέρα τα βλάκια, οπότε διαχωρίζεις εύκολα τα προϊόντα και δεν μπερδεύεσαι. Τη στιγμή θα κάνουμε μια οργάνωση καλλυντικών να σας πω πώς τα έχω κάνει. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα προς το τέλος πάμε στα μεγάλα τα σιρτάρια, τα οποία ουσιαστικά έχω βάλει κάποια πράγματα, κάποιες κρέμες τις οποίες θέλω να ενυδατώνω πρώτα το πρόσωπό μου. Κατεβαίνουμε στα σιρτάρια, έχω βάλει κάποια αναλώσιμα για τα νύχια. Βασανίστηκα πάρα πολύ για αυτή είναι εδώ τη σιρταριέρα, γιατί την έχω δει σε πάρα πολλές YouTuber. Μίλησα κιόλας μαζί τους, μιλήσαμε μαζί και στο Instagram, όποιες τις έχετε, και μου δώσατε έτσι μια γνώμη. Οπότε πήγα στα τυφλά, μπορώ να σου πω. Έτρισα κιόλας το χώρο μου, οπότε ουσιαστικά ήθελα να γεμίσω αυτή εδώ πέρα την άδεια. Την άδεια γωνιά, να σου το πω και έτσι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε, αν ενδιαφέρεστε να πάτε να την πάρετε αυτή την σιρταριέρα, δεν θα το μετανιώσετε, σας το λέω και εγώ. Βέβαια, δεν την έχω πάρα πολύ καιρό. Όπως είδατε και στα stories, ότι την έφτιαχνε ο άντρας μου, η αλήθεια είναι. Δεν έκατσα εγώ να το φτιάξω. Εγώ έως αυτά είμαι τελείως άχρηστη. Θέλω να σου πω ότι επειδή εγώ δεν το έκανα, κακώς, μετά πληροφορήθηκα ότι όποιες έχετε Cosmote, WhatsApp, έχει υπάρχει μία προσφορά στα IKEA. Πώς είναι στάση, είναι
σινεμά 2-1. Ε, ωραία, στο σινεμά, ναι. Στο IKEA σας δίνει μια προσφορά που το κάνεις από την εφαρμογή του WhatsApp, παίρνεις 10% έκπτωση, αρκεί να κάνεις και μια κάρτα IKEA Family, οποία με αυτόν τον το συνδυασμό παίρνεις 10% ύπτωση σε ό,τι αγορά IKEA θέλεις. Τώρα θα σας δείξω λίγο αναλυτικά τι αγόρασα για το beauty corner μου, για τη σύνθεσή μου, ουσιαστικά για τη διακόσμηση. Αυτό το είχα πάρει πάλι από IKEA, όχι στην παρούσα φάση. Το είχα πάρει όταν έφτιαχνα τον τοίχο μου, αν θυμάσαστε, γιατί ο τοίχος ήταν άλλο χρώμα και πάντα δηλαδή κοίταγα, ρε παιδί μου, πώς θα αλλάξω το background για να είναι πολύ ωραίο. Πήρα που λέτε αυτό εδώ πέρα το καδράκι, το οποίο έχει άλλα 4 χαρτιά, το οποίο μπορείτε να το αλλάζετε κάθε φορά και με κάθε φορά και το mood σας. Είχε αυτό εδώ πέρα το σχέδιο, ένα άλλο με γράμματα, ότι τα ψηλά γράμματα παίζουν ρόλο, και το τρίτο δεν το θυμάμαι, η αλήθεια είναι. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η φύση, κοίταξα να πάρω ουσιαστικά αυτά εδώ πέρα τα γλαστράκια του IKEA, τα γνωστά γλαστράκια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ειλικρινά μου αρέσουν τα λουλούδια, οπότε επειδή δεν θα μπορούσα να είχα αληθινά λουλούδια για το corner, θα μπορούσα, αλλά καταλαβαίνετε τώρα, διάλεξα να πάρω αυτά εδώ πέρα τα τέλεια τα γλαστράκια. Τελευταίο το κούτσικο είναι αυτό εδώ πέρα, δεν είναι πάρα πολύ γλυκό, δηλαδή αυτό αν και δεν το έχω βγάλει σε Instagram photos. Τελευταίο προϊόν πήρα αυτό εδώ πέρα το καλάθι, όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ μεγάλο, αποθηκεύω ουσιαστικά τα πράγματα, βλέπετε εδώ τα ακουστικά τώρα, εντάξει, αποθηκεύω ουσιαστικά πράγματα, βαμβάκια, ταινίες για την αποτρίχωση, διάφορα κεριά. Μου είναι πάρα πολύ χρήσιμο, η αλήθεια είναι, γιατί είναι μεγάλο και μπορείς και αποθηκεύεις πολλά πράγματα. Και το τελευταίο που προμηθεύτηκα, αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν το πήρα από τα IKEA. Το πήρα από κατάστημα το οποίο είχε μέσα διάφορα σαπουνάκια, οπότε τα τελείωσα και το πήρα και απλά μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί πιστεύω ότι είναι έτσι ένα ιδιαίτερο book. Βάζω και εδώ πέρα το γλαστράκι του IKEA και κατευθείαν το βάζω στη σιταριέρα Alex. Ελπίζω να σας αρέσει, εμένα μου φτιάξε τη διάθεση όλο αυτό. Γενικά εμένα μου αρέσει και πάρα πολύ το σημάζεμα, η οργάνωση, και από ό,τι βλέπω εκεί πέρα έχει μείνει και μια κόκκινη μπάλα από τα Χριστούγεννα. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχω ξεστολίσει. Έχω φτιάξει εδώ πέρα και τα μανό μου, οπότε μου κάτσε κουτί όλο αυτό. Βασικά ξεκαθάρισε όλη η γωνία και είναι μια πάρα πολύ καλή επένδυση αυτή εδώ η σιρταριέρα. Οπότε άμα σας αρέσει και θέλετε κι εσείς να συμμαζέψετε τα καλλιτικά σας, είναι μια πάρα πολύ καλή πρώτη επένδυση. Και ας έρθουμε λίγο πιο στο βάθος, ουσιαστικά τι έκανα, τι διακόσμηση έκανα σε αυτό εδώ πέρα το beauty corner. Μ' αρέσει πάρα πολύ να είναι συμμαζεμένα και να δείχνουν πάρα πολύ ωραία. Μπορεί τώρα εσύ να μου πεις ότι είναι πάρα πολλά, αλλά αυτά εδώ πέρα τα μικρά τα πράγματα κάνουν και τη διαφορά. Κοιτάξα να διακοσμήσω με πραγματάκια τα οποία δηλώνουν τον κύκλο της ομορφιάς. Όπως βλέπεις εδώ πέρα έχω βάλει τα πινέλα μου και δεν είναι όλα, δηλαδή κάποια είναι και μέσα. Μετά εδώ πέρα έβγαλα τα πολλά και κράτησα ουσιαστικά τα λαδάκια. Εδώ πέρα το κάδρο, όπως σας είπα και στο βίντεο. Εδώ πέρα είναι η σιταριέρα μου, η Άλεξ, Παναγία μου, έχω πάθει έρωτα. Εδώ έχω βάλει κάποια ουσιαστικά κολονίτσες και κάποια λαδάκια. Εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το κασονάκι μπορώ να πω ότι δεν θυμάμαι που το πήρα, όμως με διευκόλυνε πάρα πολύ να ξεχωρίζω τα μανό ανάλογα με τη μάρκα και την εταιρεία. Και εδώ πέρα, εννοείται αυτό, καλά, αυτό είναι το καλοριφέρ, οπότε έκατσε κουτί. Ουσιαστικά αυτά έκανα, αλλά μπορώ να πω ότι μέσα σε μία μέρα κουράστηκα. Μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ ευκολάκι, όμως δεν είναι. Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο για το 2020. Αυτές τις αλλαγές έκανα, αυτές ήταν οι αγορές μου. Ελπίζω να σας βοήθησα να πάρετε κι εσείς κάποιες ιδέες πώς να μετατρέψετε ένα απλό σύνθετο σε ένα πανέμορφο στολιδάκι. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να κάνω και κάποια πράγματα παραπάνω, αλλά δυστυχώς δεν έχω χώρο. Παρ' όλα αυτά, όμως δεν είμαι αχάριστη. Αυτά μπορούσα, αυτά έκανα, μου αρέσει πάρα πολύ, μετατράπηκε η γωνία του σαλονιού μου σε ένα άλλο level, να το πω και έτσι, μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε αν σας άρεσε κάντε ένα like στο βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείτε στα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper, φιλάκια πολλά!